Αναστασία, δεν ξέρω αν πήγαινε στην καφετέρια που είχε στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Κώστας Θαλασσινός. Ο κύριος Κώστας Θαλασσινός είδε μία ταινία. Η ταινία λέγεται «Ο Σεφ» και ο πρωταγωνιστής της ταινίας αυτής... Τώρα δεν ξέρω αν είναι διαφήμιση να ρωτήσω ποια ήταν η καφετέρια. Θα μας πει, επειδή δεν ξέρω πώς τη λέγανε, τώρα που θα συνδεθούμε με Λος Άντζελες. Το όνομά του είναι πολύ γνωστό. Λεωφόρο Δόξα στο Λος Άντζελες, παρακαλώ πολύ. Βλέπεις τώρα, νάτος, καλώς τον να. Κώστας Θαλασσινός, καλημέρα Κώστα. Τι γίνεται, καλησπέρα από εδώ βασικά. Κώστα, ξέρεις τι κάναμε τώρα. Σε περίμενα, με έστησες λίγο, με έστησες. Εγώ σε έστησα. Στο κοντρόλ πέστε. Εγώ ρώτησα, έχουμε τον Κώστα και μου λένε ο Κώστας δεν είναι έτοιμος. Θα το χρεώσω λίγο πιο ακριβά. Αλλά να δεν το λύσουμε αυτή τη στιγμή το ζήτημά μας. Κοντρόλ, πάρτε θέση, ανοίξτε τα μικρόφωνα και πείτε. Ο Νεκτάριος φταίει. Λοιπόν, Κώστα, θα σε φέρω σε επαφή με τον Νεκτάριο τον Δελιγιάννη. Το σκηνοθέτη μας να τον χρεώσεις γιατί αυτός φταίει. Εγώ ρώτησα, να το ξέρεις. Θα το κανονίσω, θα το στείλω το λογαριασμό. Κώστα, επειδή σε χρεώσαμε, σε πώς το να σε στήσαμε και μας χρεώνεις, σου βάζω δεν τραγουδάκι πειράζει. Για μια πρώτη πληρωμή, γιατί σε πήγαμε σύνδεση κατευθείαν από Τσιμισκή, Λος Άντζελες. Άκου λίγο τραγούδι και ερχόμαστε για την κουβέντα μας. Άιντε κάντε όλοι στην πάντα να βγει να χορέψει ο Σαλονίκιος. Άιντε κάντε του λεζάμα. Κώστα, ξεπληρώσαμε τίποτα με την αφιέρωση. Το τραγούδι φανταστικό, είναι λίγο παλαιακό, αλλά δεν πειράζει. Κλασικό το λέμε, κλασικό. Αργήσαμε λίγο, μας την είπε, σου βάλαμε μια αφιέρωση ξανά. Καλά να σου πω κάτι. Έλα, πες μου τι θες. Την αλήθεια να σου λέω. Την αλήθεια, ρε Κώστα, βρήσε μας, μας αρέσει. Να σου πω, Κώστα, ποια καφετέρια έχεις στη Θεσσαλονίκη. Τι πράγμα? Ποια καφετέρια έχει στη Θεσσαλονίκη, γιατί ρώτησα την Αναστασία την Αργυριάδου. Είχα το Golfis, το οποίο ήταν καφέ μπαρ. Αναστασία, πήγαινες. Επιβεβαιώνει. Πολύ γνωστό. Ναι, ένα από τα πολυσύκναστα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης, ναι. Άρα λοιπόν, έχουμε την Αναστασία. Είσαι αυτή τη στιγμή σε σύνδεση, Κώστα, και με Τσιμισκή, με Θεσσαλονίκη, με την πατρίδα τέλεια, σου. Τέλεια. Καταλαβες. Δεν βλέπω πολύ κόσμο εκεί όμως. Τίποτα, ερημιά. Κανείς δεν είναι. Εδώ έχει λίγο κόσμο. Εκεί έχει λίγο κόσμο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω άμα βλέπεις. Βλέπουμε. Έχει κόσμο από πίσω. Ναι, ναι. Θες να μας πεις λίγο, Λεωφόρος Δόξας του Λος Άντζελες. Να έχει έρθει και ο μπάς με το πιτσιρίκι από πίσω και άλλο πιτσιρίκι από εκεί παίζει. Ακριβώς. Να μας ξεναγήσεις λίγο, ρε Σικώστα. Εδώ, ας πούμε, κάτω. Κατάλαβες. Ποιανού τα αστέρια έχεις βρει εκεί τώρα? Κοίτα, εδώ τώρα αυτού είναι του. Ποιανού είναι? Τι λέει εδώ? Του αυτούνου, ξέρω, για να δούμε. Μίκι Ρούνεϊ. Α, Μίκι Ρούνεϊ. Γνωστός παλιός ηθοποιός αυτός. Από τους παλιούς. Ναι, ναι. Για πάμε παραδίπλα. Κάτσε να δούμε κανένα άλλο. Κάτσε να δούμε κανένα άλλο αστέρι. Α, δεν σου βρήκα. Για δείξε. Τέλη Σαβάλας. Τέλη Σαβάλας. Τι λες, ρε φίλε. Τέλειο. Τέλειο. Ο Έλληνας του Χόλιγουντ. Και έχεις και κανένα άλλο να μας δείξεις. Από πίσω ποιος είναι, με το Σαβάλας κοντά ποιος είναι? Λουίς Φεζένζα, ούτε τον ξέρω. Ούτε εγώ τον ξέρω, να σου πω την αλήθεια μου. Ούτε τον ξέρω. Όποιος τον ξέρει, ας στείλει μήνυμα. Να σου πω, Κώστα. Τόνι Κέρτης, ωραίος και αυτό. Α, έχεις πέσει την πτέρυγα με τους παλιούς, τους γόιδες, τους παλιούς του, του δημοσιογραφικού κλάδου, λέω, του κινηματογράφου. Να σου πω, ρε Κώστα, έχεις ωραία ιστορία εσύ. Από την καφετέρια εδώ στην πατρίδα στη Θεσσαλονίκη βλέπεις μια ταινία. Και τα αλλάζεις όλα στη ζωή. Μεγάλη απόφαση, είναι δύσκολη έτσι. Απόφαση. Κοίτα, όταν θες να κάνεις κάτι, άμα δεν το κάνεις και σου μείνει αποθυμένο, mm-hmm. πιστεύω ότι είναι πολύ κακό. Καλύτερα να μετανιώσεις δηλαδή, για πράγματα που άμα έχεις κάτι μέσα σου, που δεν έκανες. Καλύτερα να μετανιώσεις που το έκανες και απέτυχες, παρά να μετανιώσεις που δεν το έκανες καθόλου. Σωστό. Βλέπουμε πλάνα από την ταινία που είδες δίπλα. Τι ήταν, δηλαδή. Για αυτή η ταινία φοβερή. Mm-hmm. Είναι αυτό το ίδιο πράγμα που κάνει αυτός ο τύπος, ας πούμε. Τώρα αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα κάνω. Εσύ είχες από πριν, ας πούμε, το είχες σκεφτεί ότι ρε παιδί μου αυτή η ζωή, έλα βρε Αλεξάνδρα μου μέσα κι εσύ. Έχουμε και την Αλεξάνδρα την Πέπα εδώ,
που κλείσατε και τη σύνδεση. Τι γίνεται. Καλά. Τέλειο. Πώς πάει. Όλα καλά εδώ. Ωραία, φανταστικά, φανταστικά. Τι λέει το LA, καλά. Εδώ μια παρεούλα που μαζευτήκαμε να τα πούμε λίγο τώρα μεταξύ μας. Είναι πολύ καλός ο Κώστας, τον κατάλαβα αμέσως. Τον κατάλαβες. Εγώ θέλω να μας πει η Αλεξάνδρα. Από μακριά είμαι καλός. Από μακριά όμως, να ξέρεις. Από κοντά είναι το πρόβλημα. Είπα κιόλας ότι θα τον βγάλουμε λέω στην τηλεόραση. Για να είμαστε καλά όλοι. Είσαι του λέω και ωραίο παιδί, θα σε βγάλουμε στην τηλεόραση να σου βρούμε νύφιλο από εδώ. Αυτή ήταν η συνεννόηση. Και λέει γι' αυτό έφυγα, λέει από την Ελλάδα. Δεν έχω καλό σήμα τώρα. Θα πρέπει να κλείσω, συγγνώμη. Όχι, έλα, Κώστα. Κάτσε να τα πούμε, μη σε χάσουμε. Εμεί έφυγα να γλιτώσω από αυτό τώρα, να με βάλει πάνω αυτό τον πελά. Άμα δεν καθόμουν εκεί πέρα. Να σου πω, εσύ Κώστα. Δεν σου λείπει καθόλου, ορίστε. Δηλαδή, η Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη, η πατρίδα. Κοίτα, αυτή τη στιγμή τώρα, έτσι που είναι και η κατάσταση με τον κορονοϊό, δεν μου λείπει καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Γιατί εδώ μπορεί να είναι σχετικά τα πράγματα όντως χάλια, αλλά εντάξει, εδώ έχει ζωή πιο πολύ, ας πούμε. Πώς τη βρήκες στην άκρη πολύ, εκεί. Είναι έφυγες τώρα χωρίς να ξέρεις κανέναν και πήγες και βρήκες μια καντίνα και την αγόρασες. Πώς τη βρήκες στην άκρη. Ακριβώς. Mm-hmm. Όπως το πες. Και γιατί είπες Σαν Διέγκο. Για πες μας λίγο την ιστορία σου. Πώς έγινε δηλαδή. Θα σου πω. Βασικά ήρθα εδώ πέρα, παντρεύτηκα. Τώρα έχει 6 μήνες που χώρισα, ας πούμε. Α, και... μάλιστα. Είχα στο μυαλό μου που συμφωνήσατε και πότε τα διαλύσατε. Ναι, τα διαλύσαμε. Δόξα τω Θεώ. Ναι, και βρήκα μια πολύ παλιά καντίνα του 1978, πάρα πολύ παλιά. Και με αυτή να ξεκίνησα. Και τώρα έχω αγοράσει μια πιο μεγάλη αυτή, ας πούμε, που έχει στο πλάνο τώρα. Άρα πήγανε καλά οι δουλειές. Μπράβο. Πολύ καλά, πολύ καλά. Μπράβο. Και τώρα θα κάνω και ακόμα μία. Άρα ο Κώστας ο καντινιέρης. Πας να κάνεις αλυσίδα με καντίνες. Θα προσπαθήσω. Μπράβο. Θα προσπαθήσω. Μπράβο, στο ευχόμαστε, ναι, μακάρι. Και φαντάζομαι φτιάχνεις ελληνικές λιχουδιές. Σοκλάκι, ναι. Ναι, και το, βασικά εδώ πρέπει να πας και λίγο με το. Δεν μπορείς να πουλήσεις αυτά που έχεις στο μυαλό σου. Πρέπει να πας λίγο και με το πνεύμα των Αμερικάνων, καταλαβαίνεις. Δηλαδή πρέπει να. Τι θέλει ο κόσμος, πούμε, θέλει ο πελάτης. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, δεν πας με το δικό στο μυαλό 100% γιατί θα χάσεις. Και τώρα άφησες το Σαν Διέγκο που πήγες, πήρες μια καντίνα, πήρες άλλη μία και έχεις όνειρα και στο ευχόμαστε να πάρεις και άλλη μία. Και πήγες για διακοπές Λος Άντζελες. Στο Λος Άντζελες έχω τον κολλητό μου, τον αδελφό μου, τον Ευθύμη εδώ πέρα. Α, πού είναι ο Ευθύμης. Ευθύμης. Γεια σου, ρε Ευθύμη. Είναι λίγο το παλό παιδί. Και αυτός με καντίνα. Και έκανα γιορτές εδώ πέρα και θα γυρίσω σήμερα το βράδυ. Πώς περάσατε, τι κάνατε εκεί στο Λος Άντζελες. Δεν έχει να κάνεις πάρα πολλά. Στο σπίτι κάτσαμε πιο πολύ. Γιατί δεν έχει εδώ, ας πούμε, ούτε να βγεις έξω, δεν έχει μαγάζια και τέτοια. Σόφια έχει δηλαδή. Να κάνεις βόλτα λοιπά, μόνο έξω, η Δόξα δηλαδή. Έχει μείνει δηλαδή εκεί. Η λεωφόρος της Δόξας. Μόνο η Δόξα, λέω, μόνο το όνομα. Αλλιώς τίποτα. Ακριβώς, ακριβώς. Ούτε κορονοπάρτι, ούτε τίποτα. Μήπως να έρθεις στη Θεσσαλονίκη που έχει άλλα κόλπα. Ούτε με σφαίρες. Έχει φύγει πληγωμένος. Να σου πω, Κώστα, πριν κλείσουμε. Όχι, δεν είναι αυτό. Απλώς είναι καλά εδώ, ρε, να μην λέμε ψέματα. Περνάς καλά, περνάς καλά, μπράβο. Είναι η φάση Αμέρικα. Ξέρεις, είναι λίγο διαφορετικά. Άλλη, η αγορά είναι τόσο τεράστια εδώ πέρα. Έχει, οι ευκαιρίες, ας πούμε, είναι εντελώς διαφορετικές. Καμιάς και στην Ελλάδα. Κοίταξε, καταρχάς είναι αξιοθαύμαστο που έφυγες χωρίς να έχεις άκρη και χωρίς να ξέρεις κανέναν και κατάφερες, έκανες το βήμα σου και μέσα σε 4 χρόνια, που είναι λίγος χρόνος, έχεις πετύχει πράγματα. Και μπράβο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι πέτυχα και πολλά. Να ξέρεις, είμαι... Ναι, σιγά-σιγά. Ναι. Συγγνώμη, πόσο χρονών είσαι, ρε Κώστα, αν επιτρέπετε. Πόσο με κάνεις. Περίμενα να σε δω λίγο καλύτερα, να πω εδώ απέναντι. Σε κάνω... Τι λέει, αυτή κάτι μυστικά λέει. Σε κάνω... Κάτι μυστικά. Σε κάνω γύρω στα 37-38. Πολλά βάζεις. Καλά είσαι. 35 μου λέει εδώ ο Κώστας ο Αγγέλου που κάνει γερανό και έχει σωστό μάτι για τις ηλικίες. Για πες. Έχασε πες τον, 42. 42 ρε Κώστα. Μπράβο, δεν σου φαίνεται. Λοιπόν, άρα σε μια ηλικία που δεν είσαι τώρα και στα 20 σου που ξεκινάς, συνειδητοποιημένα, παίρνεις αυτή την απόφαση, πας στην Αμερική και τα καταφέρνεις. Εγώ σου δίνω μπράβο και εύχομαι να τα καταφέρεις και ακόμη περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Θες να δώσεις ευχές σε κάποιους συγγενείς εδώ στην Ελλάδα, σε κάποιους φίλους. Φιλιά σε όλους. Τώρα σε κάποιους συγκεκριμένα στην οικογένειά μας που κτλ.
στον Βασίλη τον ευλογημένο, γιατί του είχα αποσκεφθεί. Αυτά. Ευλογημένος είναι το επώνυμο. Ευλογημένος είναι το επώνυμό του, ναι. Α, ωραία. Να σου πω, θες να μας κάνεις και μια παραγγελιά, μη σε αφήσουμε δυσαρεστημένο με το παλιακό το τραγούδι, κάτι πιο καινούργιο. Θες να ζητήσεις παραγγελιά. Ελληνικό, ελληνικό. Ό,τι θες, ξέρω εγώ. Α, περίμενε. Ελληνικό, είναι από... αλλά... Είναι η σύνδεση θα ήθελα, από πολλού. Για πες, ναι. Του Frank Sinatra το My Way, ας πούμε, κατάλαβες. Πιο... Θα μου τέριαζε πιο πολύ. Πρόσεξε να δεις, να σου πω κάτι, Κώστα. Κάναμε μια πολύ ωραία συνέντευξη με τον κύριο Κρυμιζή, τον αστροφυσικό, τον ξέρεις. Και όταν τον ρώτησα ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι, μου λέει το My Way. Και δεν είναι τυχαίο, γιατί έφυγε παιδάκι νέος από την Ελλάδα, πήγε στην Αμερική και κυνήγησε το όνειρό του. Και εσύ από τη δική σου την πλευρά, ρε παιδί μου, από τη δική σου τη σκοπιά, το ίδιο κάνεις, έτσι. Αμερική να κυνηγήσει το όνειρό σου. Ακριβώς, ακριβώς. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Δικό σου, Κώστα. Και εύχομαι να είσαι πιο τυχερός και στην αγάπη τα επόμενα χρόνια να το χορέψεις με την καλή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά. Αυτό είναι μου ακούγεται. Ωχ, Παναγία μου, ρε, τι πάθαμε σήμερα. Με το ζόρι παντριά. Φιλιά, Κώστα, καλημέρα. Φιλιά, φιλιά πολλά. Την αγάπη μας από την Ελλάδα, καλημέρα. Να είσαι καλά. Bye. Τα λέμε, για καλά, γεια σας. Ωραίος ο Κώστας, αν δεν πουλήσεις τρέλα, ναι, ναι. Δεν τη βγάζεις καθαρή σε κάποια πράγματα. Τώρα δεν ήταν εύκολο αυτό που έκανε, ξαφνικά στρωμένη ζωή. Εδώ. Εμένα μου κάνει αυτό εντύπωση, ότι δεν ήταν χωρίς δουλειά εδώ, να μην έχει να φάει, ξέρω εγώ, ή κάτι. Είχε τη δουλειά του εδώ. Ήθελε να κυνηγήσει το όνειρό του. Το αμερικάνικο όνειρο. Τέλειος. Ναι, αυτό.